Πες μας και μια ιστορία, ρε εσύ, Αντώνη, με ένα γατάκι, γιατί εδώ νομίζω ότι είναι πολύ νοσηροί εγκέφαλοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα σε ένα ζωάκι. Το ακροτηρίασαν το γατάκι. Mm. Δηλαδή, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, είδαμε τη φωτογραφία και το βίντεο. Και... είναι, δηλαδή... σοκαριστικό. Σοκαριστικό, πραγματικά απάνθρωπο. Είναι μια ιστορία η οποία έχει γεμίσει και με οργή τις φιλοσοφικές κοινότητες και οργανώσεις και όχι μόνο φυσικά. Έχει να κάνει με τον ύφεστο. Είναι ένας γάτος από ο οποίος κάποιο ανθρώπινο χέρι το ακροτηρίασε τα 3 από τα 4 ποδαράκια του. Και να φανταστείτε ότι αρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι αυτό έγινε από κάποιο τροχαίο, αλλά μετά από κάποιες εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του προήλθε από άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο. Και το 4ο ποδαράκι του γατιού είναι σε σοβαρή κατάσταση και τώρα καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους κτηνίατρους, έτσι ώστε να του βάλουν εμφυτεύματα για να μπορέσει να περπατήσει ξανά, να σταθεί δηλαδή πάλι στα πόδια του. Και είναι και πολύ συγκινητική η αλληλεγγύη ανθρώπων που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους δημόσια να υιοθετήσουν αυτό το γατάκι μετά από όλο αυτό που έχει περάσει, αλλά φυσικά και την ίδια στιγμή μέλη φιλοσοφικών οργανώσεων έχουν καταθέσει και μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη και έχει ήδη σχηματιστεί και δικογραφία κατά γνώστων. Κοίτα τώρα εδώ. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ νοσηρή αυτή. Μιλάει ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος. Τι μπορεί να καταλάβει. Ένας κανονικός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί να κάνει αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνω. Για πες μου, τι ευχαρίστηση είναι αυτό τώρα. Τι σαδισμός είναι αυτό, δηλαδή, πραγματικά τρέλα. Ο γατάκι τώρα.